Βάζει περισσότερο μυαλό. Όλα μαζί πιστεύω συμβάλλουν για τη βελτίωσή του. Τι λέτε εσείς κύριε Παλαδινέ για το γιο σας? Έχουμε την ευτυχία εφέτος να έχουμε έναν προπονητή που τρελαίνεται να δουλεύει με μικρά παιδιά. Ποιος είναι να το πείτε? Ο Ρακιτζής ο Κώστας. Μάλιστα. Δεν το περίμενα ειλικρινά σας λέω τόσα χρόνια στο τοπικό μπάσκετ να έχει τέτοια δίψα αυτός ο άνθρωπος για να δουλεύει με μικρά παιδιά. Δυστυχώς δεν ήρθαν και κάποια άλλα παιδιά που θα μπορούσαν να έρθουν. Ο ένας ζήτησε μεταγραφή, πήγε αλλού. Ένας άλλος είναι φοιτητής από τον τόπο μας κάτω. Φοιτητής στην Πάτρα, δεν είναι κουραστικό για αυτό να πηγαίνει έρχεται. Ευελπιστώ όμως άλλα μικρότερα παιδιά μετά τις γιορτές να προωθηθούν και αυτά στην αντρική ομάδα τουλάχιστον να αποκτούν εμπειρίες. Μάλιστα. Ας μην παίξουν, γιατί είναι μικρά τα παιδιά. Σωστά. Είναι μεγάλο ευτύχημα για μας ότι έχει έρθει αυτός ο προπονητής κάτω. Κύριε Μίγκο, υιοθετείτε την άποψη του έφορό σας στο τμήμα μπάσκετ, την υπογράφετε για το θέμα του προπονητή, του κύριου Ρακιτζή? Ναι, πιστεύω ότι ο Κώστας Ρακιτζής είναι από τους καλύτερους προπονητές που υπάρχουν στην περιοχή. Ήταν πολύ καλός αθλητής, εγώ τον θυμάμαι να παίζει και μπάσκετ. Και επαναλαμβάνω, είναι από τους πολύ καλούς προπονητές, πλησιάζει τους παίχτες, είναι βέβαια αρκετά αυστηρός. Αλλά ειδικά τα δύο παιδιά, ο Σπύρος και ο Άγγελος, έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ, τους έχει δοθεί πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής φέτος και έχουν αρπάξει και οι δύο την ευκαιρία, αγωνίζονται πάρα πολύ ώρα στο παιχνίδι και νομίζω ότι αυτό είναι έργο του Κώστα του Ρακιτζή. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τον Κώστα του Ρακιτζή, όπως είμαστε ευχαριστημένοι και από όλους τους παίχτες που έχουμε. Απλώς φέτος έχουμε δυστυχώς προβλήματα τραυματισμών πάρα πολλά. Ο βασικός σέντερ, ο Γιώργος ο Μητρόπουλος, τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι και από τότε δεν έχει ξαναπαίξει. Ο Νίκος Σαλβάνος ήταν τραυματίας από τον Αύγουστο και έχει παίξει μόνο σε ένα παιχνίδι και τώρα ξανατραυματίστηκε. Ο Γιώργος ο Μελιτσόπουλος, ο οποίος ήταν στον Κόρυβο, όπως ξέρετε, πέρσι και ήρθε μεταγραφή φέτος σε εμάς. Τραυματίστηκε ευτυχώς τώρα, νομίζω ότι έχει αποθαρρυνθεί. Ναι, είναι στην ανάρρωση. Αν δεν είχαμε αυτούς τους τραυματισμούς, θα πήγαμε πολύ καλύτερα. Μπορεί να κερδίζαμε και στις καμάρες, το πιστεύω εγώ αυτό. Αλλά το προτάσιμο έχει πολύ δρόμο ακόμα και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Είπατε στις καμάρες. Στις καμάρες είχε και πάρα πολύ κόσμο, έτσι, δεν είναι στο που παίξατε? Στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είχε τόσο κόσμο. Πέρυσι είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή πιστεύετε ότι φέτος, επειδή πληροφορήθηκα ότι είχε αρκετό κόσμο και λέτε εσείς μια και το παρακολουθείτε ότι πέρυσι είχε περισσότερο. Και φέτος όμως. Πέρυσι το γήπεδο ήταν γεμάτο και η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική, κυριολεκτικά δηλαδή, με βεγγαλικά και κόρνες κλπ. Φέτος δεν είχε περισσότερο κόσμο στις καμάρες από ό,τι έχουμε εμείς τα Λαχιανά. Αυτό θέλω να σας πω. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Γενική Γραμματέα της ΑΕΛ, τι θα θέλατε να πείτε για το σύλλογό σας? Δραστηριοποιήστε σε αρκετά αθλήματα και τι θα θέλατε να πείτε στους φιλάθλους, αν θέλετε και στον Δήμαρχο, στον τέος Πρόεδρό σας? Καταρχήν στην ΑΕΛ εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολλά χρόνια. Για τον μπάσκετ έχω να πω ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο φέτος, όπως προσπαθούμε και κάθε χρόνο. Θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τις υποδομές, κάτι που μας έλειπε πολλά χρόνια και τα 2-3 τελευταία χρόνια κάνουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια πιστεύω. Και στο μέλλον η ομάδα θα απαρτίζεται κυρίως από παιδιά της περιοχής των Λαχιανών. Γιατί εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει και ο μύθος τα δικά μας παιδιά. Τι σημαίνει δηλαδή δικά μας παιδιά, μέσα από το κέντρο των Λαχιανών ή μόνο μέσα από τα Λαχιανά? Ήδη και στις ομάδες της υπόλοιπης και του ποδοσφαίρου παίζουν και παιδιά τα οποία είναι από την Αλβανία, παίζουν και παιδιά που είναι από άλλα χωριά. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τώρα Καποδίστρια 2. Σωστά. Και δεν θα μπορεί να έρχεται να παίξει ένα παιδί το οποίο απέχει 10 χιλιόμετρα από τα Λαχιανά. Όμως πιστεύω ότι μετά από λίγα χρόνια τα πιο πολλά παιδιά που θα παίζουν στο μπάσκετ θα είναι από τα φυτώρια, από τις ακαδημίες της ΑΕΛ. Μάλιστα. Καλλιεργούμε όμως πολύ σοβαρά και πολλά άλλα αθλήματα. Θέλω να μιλήσω για την τοξοβολία, να πω δύο λόγια. Ο Κώστας ο Βούρος κυριολεκτικά, δηλαδή σχεδόν έχει αφιερώσει όλη τη ζωή. Και αυτό δεν είναι υπερβολή, μπορεί να το ξέρετε. Είναι γεγονός, το γνωρίζω πολύ καλά. Μόνος του, σχεδόν μόνος του, έχει κατασκευάσει ένα ολόκληρο κλειστό γυμναστήριο για την τοξοβολία, ασχολείται, τι να σου πω τώρα, 12 ώρες το 24ωρο με αυτό το άθλημα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά το θαυμάζω, εγώ δεν μπορούσα ποτέ να το κάνω. Μάλιστα. Τένις έχουμε, βόλεϊ έχουμε, μόνο για κορίτσια. Έχουμε σκάκι, έχουμε πικ-πογκ,
έχουμε στίβο. Περίμενα... Καλούμε τον κόσμο να πλαισιώσει την ΑΕΛ. Εμείς τον κόσμο θέλουμε να είναι μαζί μας, τίποτα άλλο. Περίμενα να πάρω πάσα να πούμε για το βόλεϊ μόνο στις γυναίκες, είπαμε, έτσι. Ναι. Να πούμε με την ευκαιρία ότι συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας ανδρών. Εκεί ήταν την τρίτη αγωνιστική. Να πούμε τα αποτελέσματα. Παραχαϊκή Κόρυθος 3-0, Επίκουρος Αθηνικός 3-0, Παραβοχιακός Νίκη 3-0, Μουδανιά Γυμναστική Ένωση Μεσσηνίας 3-0, Κόρυφος Μεταμόρφωση 3-1, από όπου βλέπουμε και τα πλάνα, Καρδίτσα Μήλωνας 1-3. Στη βαθμολογία προηγείται η Παναχαϊκή με 9, ο Μήλωνας 9, ο Κόρυφος 8, Μουδανιά 8, Καρδίτσα 6. Και φυσικά συνεχίζεται η επόμενη αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο. Μήλων Παναχαϊκή, Παναβοχιακός Καρδίτσα, Κόρυνθος Μουδανιά, Γυμναστική Ένωση Μεσσηνίας Κόρυβος, Μεταμόρφωση Επίκουρος και Νίκη Εθνικός. Έτσι να πούμε για την ιστορία ότι ο Κόρυβος έκανε μια καλή προπόνηση αφού κέρδισε τη Μεταμόρφωση 3-1 σετ 25-18, 25-15, 2-0 τα σετ. Το τρίτο η χαλάρωση είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει το 2-1 και με 25-16 ο Κόρυβος κέρδισε την Μεταμόρφωση. Κύριε Μίκο, πώς βλέπετε την ομάδα του Κορύβου? Θα ανέβει, μια και οι στόχοι φέτος σχεδόν όλων των ομάδων, Κόρυβος στο μπάσκετ, Κόρυβος στο βόλεϊ, ΑΕΛ στο μπάσκετ, εγώ τα λέω αυτά, είναι στόχοι ανόδου. Για πέστε μας για το βόλεϊ λίγο. Δεν ξέρω για τον Κόρυβο αν έχει στόχο να ανέβει στην Α1. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ψηλός ο στόχος. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι και θα αντέξουν το οικονομικό κόστος. Όμως έχουν μια πολύ καλή ομάδα και με μικρότερο μπάτζετ αγωνιστικό από πέρσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα σε αυτόν τον αγώνα διάβασα στην εφημερίδα ότι διέπρεψε ένα πολύ μικρό παιδί, 17 ετών ο Παναγιωτάρας, ο οποίος αποτελεί το μέλλον του Κορύβου. Κάπως έτσι θέλουμε και εμείς να είμαστε μετά από λίγα χρόνια. Απλώς επειδή έχετε κι εσείς στο γυναικείο βόλεϊ, γι' αυτό αναφέρθηκα στο θέμα του Κορύβου. Βλέπετε ότι και ο Κόρυβος που διεκδικεί την άνοδο στην Α1 εμπιστεύεται τα νέα παιδιά. Πολύ σημαντικό, έτσι. Βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι που φέρνει και τον κόσμο στα γήπεδα. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να πηγαίνουν στα γήπεδα και να βλέπουν τους εντός ή εκτός εισαγωγικών μισθοφόρους. Μάλιστα. Θέλουν όσο μπορούν να βλέπουν παιδιά από τη δική τους περιοχή. Σπύρο, εσύ τι θα ήθελες να πεις στους φιλάθλους των Λεχενών και γενικότερα τον μπασκετικό φιλάθλο κόσμο, τι επιδιώκεις εσύ σαν νεαρός αθλητής που είσαι και τι τέλος πάντων θέλεις να πεις στους δύο ανθρώπους που είναι δίπλα σου, στον κύριο Μίκο και στον κύριο Παλαδινό, που δεν σε αφήνουν σε χλωρό κλαρί να αναπνεύσεις και γι' αυτό σε έβαλαν και στη μέση. Για πες μας. Θα ήθελα αρχικά να καλέσω όλους τους φιλάθλους των Λεχενών να έρχονται να παρακολουθούν την ομάδα. Γιατί πιστεύω ότι είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο και παίζεται καλό μπάσκετ σε αυτήν την κατηγορία. Και εντάξει, θα ήθελα να συνεχίσουμε τις νίκες, την καλή πορεία, να τερματίσουμε σε μια καλή θέση και εδώ στους κυρίους να είναι κοντά στην ομάδα. Μάλιστα. Κύριε Παλαδινέ, εσείς η δική σας υπόσχεση είναι ότι θα συνεχίσετε να είστε έφορος και δίπλα στα παιδιά? Παρόλο κουρασμένος, ναι, θα είμαι. Παρότι και κουρασμένος. Κουρασμένος 30 χρόνια. Όσα χρόνια υφίσατε ΑΕΛ, ανελιπώς. Μάλιστα. Άρα θα έπρεπε λοιπόν να με συνταξιοδοτήσουμε. Άρα λοιπόν και η δική σας δέσμευση είναι ότι παρότι κορεσμός, συνεχίζεται στην πορεία για την άνοδο της ΑΕΛ. Τα δύο τελευταία χρόνια, μετά από τον ερχομό μου από τη θητεία μου στον Κόρυβο, εκεί 2 χρόνια έφορα στο παιδικό, κατάφερα και φέραμε με τον κύριο Ανδρέα Τομίκο αρκετά παιδιά από το Δήμο Βουπρασίας. Πολύ τα σημαντικό. Οποία διψάγαν για κάτι άλλο. Ναι, δεν ήταν παιδιά του ποδοσφαίρου. Και αυτά δουλεύουν, 2 χρόνια δουλεύουν. Πιστεύω ότι του χρόνου αυτά τα παιδιά θα είναι έτοιμα. Θα είναι έτοιμα να παρουσιαστούν μπασκετικά στον νομό Ηλίας. Και με έναν καλό προπονητή, τον Κώστα Τωρακίτση. Είναι τουλάχιστον 15-20 παιδιά από το Δήμο Βουπρασίας που έρχονται για προπονήσεις σε εμάς. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ να έχετε πάνω απ' όλα υγεία
και να ευωδοθούν οι στόχοι σας για ό,τι καλύτερο για τον μπάσκετ των Λεχενών. Να είστε καλά. Εμείς κυρίες και κύριοι θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο με ποδόσφαιρο. Λένε τον τελευταίο καιρό ότι έχω γίνει κάπως θρυμμένη. Και εγώ αυτό που τους απαντώ είναι ότι και οι ίδιοι αυτό θα πάθαιναν μετά από τη θέαση τόσων ταινιών. Τι να κάνουμε, όπως κάποιοι στίβουν τα καλύτερα πορτοκάλια για να τα φέρουν στο ποτήρι σας, έτσι κι εγώ στίβω το μυαλό μου για να σας φέρω τις καλύτερες ταινίες στην οθόνη σας. Δείτε μας για να μας πείτε αν τα καταφέρνουμε. Δώσε όθηση. Πιάσε απόδοση. Νιώσε τη δύναμη. Evosport. Η εξέλιξη είναι εδώ. Όχι ένα ακόμα αθλητικό κατάστημα. Evosport. Το κατάστημα του μέλλοντος. Τώρα στον πύργο. Evosport Fashion Stores. Ρήγα Φεραίου 111. Πύργος έναν διαφορίας. Περιήγηση με επώνυμους κατασκευαστές σε ιδέες αυθεντικές για μπάνιο, κουζίνα, δάπεδο. Δημιουργία διαχρονική. Σιδηρεμπορική ΑΒΕ. Είστε επαγγελματίας και θέλετε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό? Τότε το όνομα σας είναι γνωστό. Επαγγελματικός εξοπλισμός Ανδρέας Τσίρος. Εδώ και 20 χρόνια παρέχουμε λύσεις επαγγελματικού εξοπλισμού σε μονάδες μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία, καφέ, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, σαχαροπλαστεία. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και τη σχεδίαση της επιχείρησής σας και την εξοπλίζουμε άμεσα με προϊόντα υψηλής αισθητικής, εγγυημένης ποιότητας και αντοχής από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οίκους. Πάντα δίπλα στον επαγγελματικό. Με συνεχή τεχνική υποστήριξη και υπεύθυνο σέρβις. Επαγγελματικός εξοπλισμός Ανδρέας Τσίρος. Μηχανολόγος ψυκτικός. Στο κέντρο της Βάρδας. Τηλέφωνο και φαξ 26 230 711 47. Εθνικό Κολέγιο. National College. Κολέγιο Πέτρου Φιτιλά. Συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια. Με προγράμματα σπουδών. 26 bachelors. 10 masters. Διοίκηση επιχειρήσεων. Λογιστική. Marketing. Τραπεζικές εργασίες. Νομική. Νοσηλευτική. Φαρμακευτικής. Παιδαγωγικά. Λογοθεραπεία. Δάσκαλος μουσικής. Νηπιαγωγός. Πληροφορική. Πολιτικές σπουδές. Δημοσιογραφία. MBA, στέλεχος της κυβερνητικής διοίκησης, στέλεχος τοπικής αυτοδιοίκησης, στέλεχος της διοίκησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς σχέσεις, πολιτικός μηχανικός, αρχιτεκτονική, προστασία περιβάλλοντος, αισθητική, φυσικοθεραπεία, δημόσια υγεία. Πανεπιστημιακά πτυχία, αναγνωρισμένα από την Ελλάδα και όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κολέγιο Πέτρου Φιτιλά, στην Πάτρα, Παντανάσης 4 και Αγίου Ανδρέα, 625-736. New Generation. New Education. Αν θέλεις τέλειο πλήσιμο αυτοκινήτου, αν θέλεις γρήγορη εξυπηρέτηση, αν θέλεις σύγχρονη τεχνολογία, αν θέλεις τις καλύτερες τιμές, σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχουν αν. Έλα στη Nissan.
υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων Tsioris Wash. Το πιο έξυπνο, το πιο γρήγορο, το πιο επαγγελματικό πλυντήριο αυτοκινήτων. Αλλάζει τα δεδομένα στην καθαριότητα. Tsioris Wash. Για τέλειο πλύσιμο με αφρό και γυάλισμα με κερί. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062 και 3. Στην ποιότητα δεν υπάρχουν αν. Έλα στο πλυντήριο της Nissan. Έχετε ιδέες? Έχουμε τις λύσεις. Βιομετάλ. Η αξιόπιστη επιλογή για επώνυμα χρώματα Vivechrom, Durostik, Χροτέξ, Vitex και Βερνίκε Σιντιλόρ και άλλων εταιριών. Βιομετάλ. Βιομετάλ. Με τη μεγαλύτερη γκάμα σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σιδερικά, είδη υγιεινής και περίφραξης. Λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με υψηλές απαιτήσεις στις πιο συμφέρουσες τιμές. Βιομετάλ. Εθνικής Αντίστασης 17 απέναντι από τον ΟΣΕ στον πύργο. Τηλέφωνο 26210-29711. Βιομετάλ. Η σας ζωή. Δες με άλλο μάτι αυτό που εμείς δεν κρύβουμε. Επώνυμα χαλιά με την υπογραφή της Carven Paris και άλλων εταιριών. Παναγόπουλος. Νιώσε το χάδι, την αυθεντικότητα, τον δυναμισμό. Αλλάξτε το ύφος του ζωτικού σας χώρου επιλέγοντας εκρηκτικές αποχρώσεις που εμπνέουν και δημιουργήστε ένα χώρο με ενέργεια και ιδιαίτερο προφίλ. Έμπνευση και αρμονία επιβάλλουν στυλ, χρώμα και φινέτσα. Υψηλή ποιότητα, προχωρημένο design, άψογη αισθητική. Παναγόπουλος, μοκέτα, χαλί, κουρτίνα. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24964. Στις αυθεντικές νόστιμες γεύσεις υποκλινόμαστε όλοι. Εστιατόριο το Ηλιοβασίλεμα προσφέρει μεγάλη ποικιλία γεύσεων και ποιοτικής κουζίνας με φαγητά νόστιμα και προετοιμασμένα πάντα με φρέσκα υλικά για να αναδεικνύεται η γεύση τους. Εστιατόριο το Ηλιοβασίλεμα. Ένας χώρος γεύσεων που τιμά την ελληνική κουζίνα. Από την πρώτη στιγμή θα σας κάνει να νιώσετε άνετα και φιλόξενα. Για το εστιατόριο Ηλιοβασίλεμα, τα λόγια που το συνοδεύουν είναι μόνο κολακευτικά. Η αίθουσα 600 ατόμων είναι καθημερινά κοντά σας και διατίθεται για κάθε είδους συναισθιάσεις. Εστιατόριο το Ηλιοβασίλεμα. Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ζαχάρου Κυπαρισίας στον Ιαχώρη. Τηλέφωνο 26 25 0 31 012 και κινητό 6944 23 08 27. Σιωπή των ανδρών. Συστήματα ηχομόνωσης Knauf. Προστατεύουν τα αυτιά, ηρεμούν τα νεύρα. Γύψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες. Έξυπνη τύχη, χωρίς τούβλα. Knauf. Κέντρο μόνωσης ηλίας. Πύργος. Άγιος Γεώργιος. Τηλέφωνα 31 832 31 319. Αναρωτιέστε πώς η έμπνευση απαιτεί ή καλέστε τη διαμόρφωση του χώρου σας? Ελάτε να σας δείξουμε. Μπακάλις. Εισαγωγές πλακιδίων και ειδών υγιεινής των καλύτερων εργοστασίων. Διακόσμηση εξωτερικών χώρων. Αγάλματα, συντριβάνια και πισίνες γερμανικής τεχνολογίας. Επώνυμα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών στις υπηρεσίες σας. Ideal Standard. Elco. Franke. Keraffina. Bronze. Maltesos. 23 χρόνια κοντά σας με αξιόπιστες και εγγυημένα ποιοτικές λύσεις. Πώληση χοντρική λιανική. Μπακάλις. Κεντρικό κατάστημα Νεοχώρη Ζαχάρος. Υποκατάστημα Ζαχάρο. Τηλέφωνο 26 25 0 61 920. Όλη η έμπνευση που αναζητάτε. Στα όρια της μουσικής. Στα σύνορα του ρυθμού. Στα χρώματα της κάθε μέρας. Orte FM στους 92,3. Στα μέτρα σου.
Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο επειδή μητή η γονική σύνεση. Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στο δεύτερο μέρος με ποδόσφαιρο, αλλά τα είπαμε στον πρόλογο, ξεκινώντας όμως με ευχάριστα νέα, με ευχάριστα πρόσωπα. Έχουμε, επιτρέψτε μου, τρεις γαμπρούς, τρία νέα παλικάρια από το Παλιοχώρι, τα οποία χθες πήραν και διπλό εκτός έδρας. Από αριστερά μου είναι ο Παναγιώτης ο Γαβριλόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Στη μέση είναι ο Θεόφιλος ο Τσάμις. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα. Και πιο δεξιά ο Αντωνόπουλος ο Γιώργος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Εσύ, Γιώργο, φαίνεσαι πιο μεγάλος από τα νεαρά παιδιά. Ναι. Να... Είσαι 32 μόλις ετών. Μάλιστα. Σταματάς εκεί ή μεγαλώνεις? Με όλοι οι άνθρωποι μεγαλώνουν. Μεγαλώνουν. Εσείς, κύριε Τσάμι, μόλις 24 ετών. Μάλιστα. Και εσείς, κύριε Γαβριλόπουλε, και εσείς 23. 23, ναι, 23. Το πήγαμε κατά κλίμακα, πιάσαμε από τους μεγάλους. Κύριε Γαβριλόπουλε, διαλύσαμε το νέα και πήγαμε όλοι στο Παλιοχώρι? Όχι, δεν διαλύσαμε το νέα. Τι... Ρωτάω. Όχι, όχι. Μέχρι πρόσφατα παίζατε στο νέα. Ο Έαντας δεν διαλύεται ποτέ, είναι ιστορική ομάδα. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Τσάμι, φύγατε κι εσείς από το νέα και πήγατε στο Παλιοχώρι. Εγώ για ένα χρόνο πήγα. Για το χωριό μου παίζω τώρα. Σας βλέπω έτσι αεράτους. Εκεί υπάρχει εκδοχή να έχουμε τίποτα. Φτιάξατε και γήπεδα, θα τα δούμε πιο κάτω όλα αυτά. Έτσι είστε ανανεωμένοι. Χτυπάμε πρωτάθλημα. Θα παίξουμε τα παιχνίδια μας και ό,τι κάτσει. Μάλιστα. Ο Γενικός Αρχηγός δίπλα σας από αριστερά σας τι λέει για όλα αυτά? Εσείς, κύριε Εντονόπλε, πάμε για πρωτάθλημα. Θεωρούμε ότι έχουμε μια καλή ομάδα η οποία... Με τη σωστή δουλειά που γίνεται, την υποδομή που έχουμε, οι παιδικές εγκαταστάσεις κτλ. Έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή, το Θύμιο τον Κλάδη. Ευελπιστούμε ότι βλέποντας κάθε παιχνίδι, αν μπορέσουμε και χτυπήσουμε τα παιχνίδια και τα πάρουμε όλα, να ανέβουμε και εμείς στην κατηγορία. Μάλιστα. Εμείς θα συνεχίσουμε με την τέταρτη εθνική. Θα πούμε τα αποτελέσματα. Τσιλιβή Ζαβλάνη 0-1, αυτό το παιχνίδι έγινε το Σάββατο. Ολυμπιακός Αοκροκεών 4-1. Διαγόρας Βραχνέικων Ατρόμητος Λάπα 3-1. Αχαϊκή Λιβαθό 1-1. Εράνι Πανιλιακός 0-4. Τέσσερα γκολάκια στα φιλέτρα. Πάμισος Αχιλλέας Καμαρών 0-0. Ξενοφών Τέλος Άγρας 0-0. Εθνικός Μεσσηνιακός 1-0. Βαθμολογία. Αεράτα Πανιλιακός 16 βαθμούς, Ζαβλάνη 13, Πάμισος 11, Ατρόμητος Λάπα 11, Ολυμπιακός Καλαμάτα 11 και οι άλλοι έπονται. Την Κυριακή ο Πανιλιακός αγωνίζεται με το Διαγόρα Βραχνέικων. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Γκέρτσο να μας πει πώς βάζει τα γκολάκια για τον Πανιλιακό. Να δούμε τι έχει. Λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε, για πέστε μας, Πανιλιακός θα ανέβει στη Γάμα Εθνική? Ο Πανιλιακός είναι μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Μεγαλώσαμε τον Πανιλιακό, βλέπαμε τα παιχνίδια του στην Α Εθνική. Το καλό και το ευτύχημα θα είναι ο Πανιλιακός να ανέβει την κατηγορία. Πιστεύετε ότι θα ανέβει? Θεωρώ ότι έχει καλή ομάδα και πιστεύω ότι και με τα αποτελέσματα που παίρνει και δείχνει ότι θα ανέβει την κατηγορία. Μάλιστα. Να πούμε με την ευκαιρία. Για μισό. Ο κύριος Γκέρτσο στο τηλέφωνο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ξεκουράζεστε? Ξεκουραζόμαστε, ναι. Μάλιστα. Πόσα γκολ έχετε βάλει μέχρι τώρα, για πέστε μας. 4 γκολ. Με τι τα βάλατε, με τα πόδια, με το κεφάλι, με το χέρι? 2 με το κεφάλι και 2 με το πόδι. Τα πόδια ήταν το δεξί ή το αριστερό? Το δεξί, το δεξί. Δηλαδή αριστερό δεν έχετε?
Αριστερό έχουμε, αλλά ακόμα δεν μας έχει έρθει να το βάλουμε αριστερό. Κανείς κανένα γκολ με το αριστερό πόδι τα προηγούμενα χρόνια, έκανες? Έκανα, εντάξει, όχι πολλά, αλλά έχω κάνει όμως και με το αριστερό. Μάλιστα. Πήγατε χθες και βάλατε 4 γκολ. Εκεί στους χωριάτες, χωριάτες τους λένε τώρα. Δεν ξέρω πώς λένε, αλλά εντάξει, εμείς πήγαμε, παίξαμε μεγάλη μπάλα χτες και γερδίσαμε άνετα, πιστεύω, 4-0. Είχαν έρθει και φύλαθλοι, γύρω στα 100 άτομα. Είχαν έρθει, ναι, φύλαθλοι και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό που ήρθε ο κόσμος και μας ακολούθησε. Και ευτυχώς κερδίσαμε κιόλας σε μεγάλο σκορ και ελπίζω να ικανοποιηθήκαν κι αυτοί από την εμφάνιση της ομάδας. Μάλιστα. Σίγουρα την Κυριακή που παίζετε με το Διαγόρα, θεωρώ ότι δεν πιστεύω να καβαλήσετε κανένα καλάμι και να πείτε βάλαμε 4 και εδώ μέσα θα τους πάρουμε επειδή είμαστε πρώτοι, γιατί ξέρεις πολύ καλά και το καλοκαίρι σε κάποιο φιλικό με το Διαγόρα διεκόπη το παιχνίδι, έτσι. Ναι, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα Βραχνιέκα είναι καλή ομάδα. Έτσι, και πάνε γι' αυτό την Κυριακή που κέρδισε τον Λάπα 3-1. Μάλιστα. Πάει τελείως το παιχνίδι στα φιλιάτρα. Κοιτάμε το επόμενο τώρα σοβαρά. Μακάρι να έρθει και ο κόσμος να μας βοηθήσει και να κερδίσουμε. Αλλά σοβαρά όμως. Πολύ σωστά. Για πες μας λίγο για τον Ξενοφόντα 0-0. Ο Ξενοφόντα, εντάξει, πήρε δεύτερο βαθμό. Μπορεί να μην έχει κάνει νίκη ακόμα. Εντάξει, έχει κάνει 2 εκεί στην έδρα. Φασούλη γεμίζει το σακούλι, έτσι. Ναι, σιγά-σιγά πρέπει να το παλέψει. Μάλιστα. Να το παλέψει λίγο περισσότερο. Συγγνώμη που σε ρωτάω και επιμένω στο σπίτι, είσαι ή γυρίζεις έτσι να ξεσκάσεις λίγο? Α, αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι. Δεν σου κάνουμε ανάκριση, απλώς το λέμε. Ε, κύριε Κέτσο, στο σπίτι είστε? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή? Όχι, σ' ακούω μια. Ναι, λέω, στο σπίτι μια. Σίγουρα είσαστε, έτσι. Στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή, ναι, στο σπίτι είμαι. Η διοίκηση κάνει εφόδους, γιατί τώρα τελευταία ακούγονται ότι ξενυχτάτε, γιατί είστε και ωραία παιδιά, καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν το γνωρίζω αυτό άμα ξενυχτάμε, δεν έχω ακούσει τίποτα. Δεν έχω ακούσει ότι ξενύχτησε κάποιος ποδοσφαιριστής, προς τον παρόν δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο. Εντάξει, η διοίκηση κάνει τη δουλειά της, η διοίκηση δίνει την ψυχή της την ομάδα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ο προπονητής σας εκεί, ο κύριος Στόγιας, καλός. Ο προπονητής μας, ο κύριος Στόγιας, έχει περάσει τη φιλοσοφία της στην ομάδα. Τα αποτελέσματα των δικαιώνουν. Ο γυμναστής, ο κύριος Τζανέτος, αυτός βοηθάει πολύ. Σας γυμνάζει καλά, δεν έχετε πρόβλημα δηλαδή, έτσι? Δεν έχουμε πρόβλημα. Από τη φυσική κατάσταση είναι μια χαρά. Μάλιστα. Τι θέλεις να πεις στους φιλάθλους του Πανηλιακού που παρακολουθούν την εκπομπή μας, τι τους προτρέπεις για την Κυριακή? Πες μας δύο κουβέντες. Ναι. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι θέλουμε τη συμπαράσταση του κόσμου. Πάνω απ' όλα, εντάξει, τη χρειαζόμαστε. Μας βάζει και ψυχολογικά. Δηλαδή, χθες που ήρθε ο κόσμος στα φιλιατρά και είδαμε κόσμο δηλαδή, αναδείκαμε και εμείς ψυχολογικά. Πόσο μάλλον μέσα στην έδρα μας. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος στην Κυριακή, να μας βοηθήσει, να ελπίζουμε να παίξουμε καλά, να κερδίσουμε, να παραμείνουμε στην κορυφή. Γιατί εντάξει, από την αρχή της χρονιάς η διοίκηση, εμείς, το τεχνικό team, ο κόσμος έχουν βάλει ένα στόχο. Όλοι να είμαστε μια κατηγορία. Δεν είναι ο Πανηλιακός και αυτή η κατηγορία. Λεφτά. Στόχος είναι αυτός. Χρήματα παίρνετε, εντάξει, όλα τακτοποιημένα οικονομικά, εντάξει. Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Η διοίκηση κάνει ό,τι καλύτερο. Το λέμε, μην προκύψει κανένα θέμα. Μην προκύψει. Λέω, μην προκύψει κανένα θέμα τις επόμενες μέρες όταν δεν έχετε πάρει λεφτά και η αποδοσίσα με το Διαγόρα δεν είναι καλή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, να έχεις πάνω απ' όλα υγεία και να συνεχίζεις να βάζεις γκολάκια για να περάσεις και τον κύριο Γραμματικόπουλο, τον Πατρινό. Ναι, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εσείς, κύριε Γαβριλόπουλε, δεν θα θέλατε να παίξετε στον Πανηλιακό? 2 μέτρα παλικάρι είστε. Να παίξω στον Πανηλιακό, ωραία ερώτηση. Το κάθε παιδί που ασχολείται εδώ στο τοπικό ποδόσφαιρο πιστεύω ότι θα ήθελε να παίξει. Εμένα οι βλέψεις μου δεν είναι αυτές. Τώρα πια. Γιατί αλλά... τώρα πια μεγάλωσες, μόλις 23 ετών είσαι. Έχουν άλλα πράγματα προτεραιότητα τώρα πια για μένα. Όπως? Μια δουλειά, με την οικογένειά μου να τα πηγαίνω καλά, όλα καλά και... Εντάξει, δεν είναι. Όχι, δεν έχω βλέψει να παίξω Πανηλιακό. Εγώ θέλω να παίζω για το χωριό μου, να κάνω το κέφι μου και αυτά. Έχω δει και παραπάνω πώς είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με τον αδερφό μου και με αυτά. Και τα πράγματα δεν είναι ρόδινα όπως τα παρουσιάζουν και αυτά. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Τσάμι,
24 ετών είστε. Μήπως θα θέλατε να πάτε κι εσείς να ανέβετε λίγο πιο πάνω, ή έχετε βάλει στόχο το παλιοχώρι να το ανεβάσετε στα ψηλά σκαλιά των κατηγοριών της Ηλίας?